Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες στο μεγάλο αγώνα για την ίδια τη ζωή μας, για την προστασία της υγείας μας και του περιβάλλοντος. Είμαστε και σήμερα εδώ, κάνοντας πράξη το σύνθημά μας, εδώ, μ' αγώνα μαζικό. Γιατί εμείς δεν ζούμε με το σκουπιδαριό. Γιατί ό,τι κερδίθηκε, κερδίθηκε με τον αγώνα μας. Με τον αγώνα μας αποτρέψαμε τη μετατροπή ανενεργών ατομίων σε χωματερές. Με τον αγώνα μας θα ανατρέψουμε όλον τον απαράδεκτο σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική. Χαιρετίζουμε και από αυτό το βήμα τα εργατικά σωματεία που πήραν αποφάσεις και συμμετέχουν στην κινητοποίησή μας. Τη στιγμή που στους χώρους δουλειάς δίνουν μάχη με την εκπεριτροπή σε εργασία, με την εργοδοτική αυθαιρεσία, με τις απολύσεις και την ανεργία. Χαιρετίζουμε τα καλλιτεχνικά σωματεία που βρίσκονται εδώ και στηρίζουν τον αγώνα μας. Τη στιγμή που δίνουν ένα δίκαιο αγώνα για να μπορούν να επιβιώσουν. Χαιρετίζουμε τις ενώσεις και τους συλλόγους γονέων που είναι εδώ και την ίδια στιγμή παλεύουν για να εξασφαλιστούν όλα όσα είναι απαραίτητα ώστε να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία και η υγεία των μαθητών. Χαιρετίζουμε τους πολιτιστικούς και τοπικούς συλλόγους που δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια, που δίνουν τη δική τους μάχη για να μείνουν ζωντανές οι πολιτιστικές παραδόσεις του λαού μας. Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Ατάσα Αποφίλιου και το Μουσικό Σύνορο Μιοσύνη που με τη μουσική τους και τα τραγούδια τους μας δίνουν δύναμη να συνεχίζουμε. Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η φωνή της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής που εδώ και δεκαετίες ζούμε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας δίπλα στη χαβούζα της χωματερής, ακούγεται πιο δυνατά από ποτέ. Είναι πιο δυνατή, γιατί σήμερα ενώνεται με τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής, που απαιτούν να μην γίνει άλλο έγκλημα τύπου φυλής στην περιοχή τους. Είναι πιο δυνατή, γιατί ενώνεται σήμερα με τη φωνή χιλιάδων εργαζομένων στο Βόλο και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που ζουν το έγκλημα της καύσης των απορριμμάτων για να εξασφαλίζεται φτηνή ενέργεια στις τσιμεντοβιομηχανίες. Αυτό το έγκλημα προωθούν και στην Αττική, αλλά λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Λογαριάζουν χωρίς τον λαό, που με τον αγώνα του θα ξυλώσει όλους αυτούς τους απαράδεκτους σχεδιασμούς. Σήμερα είμαστε πιο δυνατοί γιατί η φωνή μας ενώνεται με τους κατοίκους του Περάματος και του Κερατσινίου, που αρνούνται να ζουν δίπλα στα καζάνια του θανάτου. Με τους κατοίκους σε πολλούς δήμους της Αττικής που βλέπουν να δημιουργούνται αυθαίρετα σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων χωρίς να τηρούνται τα βασικά κριτήρια για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σήμερα από την κυβέρνηση και την περιφερειακή αρχή περισσεύουν τα κροκοδίλια δάκρυα και τα μεγάλα λόγια για την προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη ανάπτυξη, την ανακύκλωση και άλλα. Την ίδια στιγμή μετατρέπουν το περιβάλλον σε πεδίο κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους, υποβαθμίζοντας τη ζωή μας και υπονομεύοντας την υγεία μας. Δεν ανεχόμαστε να μας γεμίζουν καρκίνο για τα κέρδη των διάφορων επιχειρηματικών ομίλων. Δεν μπορεί άλλο για τα πράσινα κέρδη τους να μαυρίζει καθημερινά η ζωή χιλιάδων οικογενειών που ζουν στη Δυτική Αθήνα και στη Δυτική Αττική. Δεν ανεχόμαστε την κοροϊδία κυβερνήσεων, περιφερειακών αρχών που όλο κλείνουν τη χωματερή και όλο την κρατάνε ανοιχτή. Που όλο για μεταβατικές φάσεις μιλάνε και όλο την επεκτείνουν και τη γιγαντώνουν. Πριν λίγες μέρες, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έφερε και ψήφισε στη Βουλή το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο. Με το νέο νόμο, μεταξύ άλλων, ενισχύεται και νομικά η δυνατότητα της ολοκληρωτικής εκχώρησης της αποκομιδής των απορριμμάτων στον ιδιωτικό τομέα. Η κυβέρνηση κρατάει για τον εαυτό της το δικαίωμα να εγκρίνει και να διαμορφώνει το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων Αττικής. Επιταχύνεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση της νέας χωματερής στη Φυλή. Νομιμοποιούνται 23 αυθαίρετες ΜΑ στην Αττική. Την ίδια στιγμή προωθούνται business στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον τουρισμό, στις κατασκευές υποδομών και κατοικίας, αδιαφορώντας για τις συνέπειες στα λαϊκά στρώματα, στο περιβάλλον, στα δάση και τους ορεινούς όγκους. Δεν ξεχνάμε ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής οι παρατάξεις του Πατούλη της Νέας Δημοκρατίας και της Δούρου ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το γραφικό τσίμερο επικύρωσαν με την ψήφο τους την απόφαση που είχε πάρει η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ επί διοίκηση ΣΥΡΙΖΑ για να δημιουργηθεί νέα τεράστια χωματερή στη Φυλή.
κοντά στον οικισμό Γεννήματα 2, περίπου 300 στρεμάτων, όπου θα θαυτούν τουλάχιστον 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σκουπίδια. Για αυτούς τους λόγους, οι υπουργοί και οι βουλευτές της προηγούμενης κυβέρνησης, που πριν λίγους μήνες έδιναν τις άδειες και υπέγραφαν τα εγκλήματα για το περιβάλλον και την υγεία του λαού, αποφάσισαν να μην καταψηφίσουν το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο και να στρίψουν δια της αποχής. Μάλιστα, πληροφορηθήκαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φοβήθηκε μην χάσει τις τρομερές υπηρεσίες της κυρίας Δούρου και αποφάσισαν να την τοποθετήσουν το ΜΕΑΡΧΗ υπεύθυνη για το περιβάλλον. Οι μάσκες πλέον έπεσαν. Το έγκλημα διαρκείας συνεχίζεται σε συνεννόηση και κεντρική συμφωνία Πατούλη και Δούρου, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με πρώτη την κρατική ΕΡΤ, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που συντάσσονται είτε με τον έναν είτε με τον άλλον, δεν προβάλλουν τις αγωνιστικές μας κινητοποίησεις. Θέλουν να τις θάψουν κι αυτές μαζί με τα σκουπίδια. Δεν βγάζουν άχνα για το νέο έγκλημα που συντελείται. Γίνεται φανερό, συνάδελφοι, ότι η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του λαού είναι ασυμβίβαστη με την κερδοφορία των λίγων. Εμείς δεν αντιδρούμε γενικά και αόριστα. Τα σκουπίδια τόσα χρόνια θάβονται στη φυλή για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και διάφορων κολαούζων τους, που έχουν συμφέροντα από τη λειτουργία του ΟΕΔΑ φυλής και του αποτεφρωτήρα, ενώ και πάλι για τα κέρδη τους προωθούν την καύση των απορριμμάτων ως φθηνό καύσιμο για τις βιομηχανίες, όπως για παράδειγμα γίνεται αυτή τη στιγμή στο Βόλο. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι αντιμετωπίζουν και τη διαχείριση των απορριμμάτων ως πεδίο δόξη λαμπρό για εξασφάλιση κερδών. Αυτή είναι που όλες οι κυβερνήσεις, και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, μας τους παρουσιάζουν ως σωτήρες, ως φορείς της ανάπτυξης. Για αυτή την ανάπτυξη, εμείς οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι νέοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, πρέπει να ξεχάσουμε τα δικαιώματά μας, τις σύγχρονες ανάγκες μας. Να συμβιβαστούμε να ζούμε δίπλα στο σκουπιδαριό. Να γεμίζουμε καρκίνο εμείς και τα παιδιά μας για τα κέρδη των λίγων. Αυτά τα κέρδη μπαίνουν εμπόδιο ώστε να μην αξιοποιείται το επιστημονικό δυναμικό, η επιστημονική γνώση και η ανάπτυξη τεχνολογίας για να υπάρχει διαχείριση των απορριμμάτων με γνώμονα την υγεία του λαού και την προστασία του περιβάλλοντος. Η κυβέρνηση και ο κύριος Πατούλης το τελευταίο διάστημα το έχουν ρίξει στα ανέκδοτα και μιλάνε για έτους ανακύκλωσης. Αποτελεί πρόκληση. Την ίδια στιγμή, με το μαχαίρι στο λαιμό του λαού, δημιουργούν νέο χιτά στη φυλή και προωθούν τους απαράδεκτους σχεδιασμούς για καύση των απορριμμάτων. Καλούν το λαό να διαλέξει με ποιο τρόπο θα υποβαθμίσει τη ζωή και την υγεία του, θέτοντας το ψεύτικο δίλημα «χωματερές ή καύση». Μάλιστα, πολλά ερωτηματικά προκαλεί εύλογα το γεγονός ότι επιχειρείται να μετατραπούν σε ΣΜΑ χώροι που βρίσκονται σε δήμους που είναι όμορφοι της χωματερής, όπως τους Αγίους Αναργύρους και την Πετρούπολη. Απέναντι στα παραμύθια που ακούμε διαχρονικά από κυβερνήσεις και περιφερειακές αρχές, υπάρχει πραγματικότητα. Σήμερα ανακυκλώνεται ούτε το 15% του συνόλου των απορριμμάτων και το υπόλοιπο θάβεται. Με βάση τους σχεδιασμούς κυβέρνησης και περιφέρειας, μέχρι το 2030 θα ανακυκλώνεται στην καλύτερη περίπτωση το 50%. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον το υπόλοιπο 50% θα συνεχίσει να θάβεται και να καίγεται, με κριτήριο τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και όχι την προστασία της υγείας του λαού της Αττικής. Αλήθεια, γιατί το 2020 να μην υπάρχει ένας ενιαίος κρατικός φορέας διαχείρισης των απορριμμάτων που θα αξιοποιεί την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, που θα θέτει σε προτεραιότητα την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή? Ποιο είναι το εμπόδιο? Μήπως ότι κάποιοι θέλουν να κερδίζουν ακόμα και από τα σκουπίδια και εμείς να χάνουμε το πολύτιμότερο, την υγεία και τη ζωή μας? Σε όσους μας κουνάνε το δάχτυλο κάθε φορά που κινητοποιούμαστε και μας λένε «Και ποια είναι η πρότασή σας?», τους απαντάμε ότι αυτή είναι η πρότασή μας και μπορεί να υλοποιηθεί αν φύγουν από τη μέση τα κέρδη και έρθει στο προσκήνιο η ζωή και η υγεία μας. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, από αυτό το βήμα θα θέλαμε να καταγγείλουμε τη Δημοτική Αρχή Φυλής, που εκλέχτηκε με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, το Δήμαρχο δηλαδή Φυλής Χρήστο Παππού, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που μάλιστα ο κύριος Τσίπρας τον έχει εγκομιάσει, λέγοντας ότι είναι ο καλύτερος Δήμαρχος της Αττικής, για τον ιδιαίτερο ρόλο που έχουν αναλάβει ως Δημοτική Αρχή από την κυβέρνηση και την περιφέρεια, για να προωθούν τον απαράδεκτο σχεδιασμό στη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και για να καταστέλουν και να υπονομεύουν τον αγώνα του λαού της περιοχής.
Γι' αυτό το λόγο, από το καλοκαίρι του 2019, που ψηφίστηκε το νέο έγκλημα, σκόπιμα επιχειρούν να παραπλανήσουν το λαό με ψέματα, ακόμα και με πληρωμένα δημοσιεύματα. Παίζουν με τις λέξεις, λέγοντας ότι μπαίνουμε σε μεταβατικό στάδιο και ότι ο Χιτά Φυλής κλείνει, ότι προχωράνε σε αποκατάσταση και σε απορρίπανση της περιοχής. Κάνουν το άσπρο μαύρο, βαφτίζουν το κρέας ψάρι, γιατί φοβούνται ότι ο λαός της περιοχής θα ξεσηκωθεί. Ο λαός έχει πείρα. Θυμάται όλα τα τερτύπια των διάφορων κυβερνήσεων, περιφερειακών και δημοτικών αρχών, που όλο θα έκλειναν το Χιτά Φυλής και όλο τον επέκτηναν. Θυμάται ότι με τις λεγόμενες μεταβατικές φάσεις φτάσαμε 60 χρόνια τώρα να ζούμε με τον καρκίνο του Χιτά Φυλής στη γειτονιά μας. Θυμάται τον ομό εκβιασμό που χρόνια τώρα κάνουν στο λαό της περιοχής για να αποδέχεται αυτή την κατάσταση. Στους εργαζόμενους του Δήμου που χρόνια τους λένε ότι πληρώνονται από τα αντισταθμιστικά της χωματερής και ότι αν κλείσει θα μείνουν στην ανεργία. Στους κατοίκους του Γεννηματά 2 που δεν τους δίνουν τα οριστικά παραχωρητήρια των κατοικιών τους για να τους κρατάνε στο χέρι. Δηλαδή μας εκβιάζουν χυδαία και μας λένε να διαλέξουμε. Θέλετε να ζείτε με τον καρκίνο ή θέλετε να ζείτε με την ανεργία. Θέλετε να ζείτε σε σπίτια δίπλα στο Χιτά ή θέλετε να σας πάρουμε και τα σπίτια. Εμείς στη Δυτική Αττική και στη Δυτική Αθήνα είμαστε περήφανος λαός γιατί είμαστε άνθρωποι του μεροκάματου. Γιατί μαθαίνουμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με αξιοπρέπεια. Θα απαντήσουμε στους εκβιασμούς τους με ακόμα μεγαλύτερους αγώνες. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, αυτοί που μας έχουν καταδικάσει να ζούμε δίπλα στο σκουπιδαριό είναι οι ίδιοι που έχουν αφήσει τις λαϊκές γειτονιές των περιοχών μας χωρίς στοιχειώδεις υποδομές, προστασίας της ζωής και της περιουσίας των λαϊκών οικοκυριών. Είναι οι ίδιοι που δεν παίρνουν κανένα μέτρο για να μην πνιγόμαστε στην πρώτη βροχή, να μην καιγόμαστε στην πρώτη φωτιά, να μην τρέμουμε μήπως γίνει κάποιος σεισμός. Είναι αυτοί που όταν απαιτούσαμε να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας, μας έλεγαν ότι είναι μεγάλο το κόστος. Και σε συνθήκες πανδημίας προσπάθησαν με εγκλεισμό να διαχειριστούν την κατάσταση. Και ομολογούσαν και οι ίδιοι ότι είναι πιθανό να μην αντέξει το δημόσιο σύστημα υγείας. Αλλά μήπως και τώρα ο χρόνος που κερδίθηκε από την εξάπλωση του ιού αξιοποιήθηκε για να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας? Όχι. Αξιοποιήθηκε όμως για δωράκια στους κλινικάρχες και στους διάφορους επενδυτές της υγείας. Αυτοί που ακόμα και στις συνθήκες πανδημίας εξαφέλισαν νέα επίθεση στα δικαιώματά μας, είναι αυτοί που μας καταδικάζουν στη φτώχεια, την ανεργία και την κακοπληρωμένη δουλειά. Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι υπόθεση της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων σε όλη την Αττική. Θα τους διευκόλυνε τα σκουπίδια να στηβάζονται στους δρόμους για να δικαιολογηθεί η επιβολή έκτακτων καταστάσεων και αντιλαϊκών μέτρων. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Τώρα χρειάζεται ξεσηκωμός, μαζικό κίνημα, συμπαράσταση στους εργαζόμενους και τα λαό των περιοχών που ζούμε άμεσα το πρόβλημα. Και έχουμε κάθε λόγο να ανησυχούμε και να διεκδικούμε λύσεις προς όφελος του λαού της Αττικής. Κρίσιμο ζήτημα είναι το κριτήριο με το οποίο γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων. Εμείς λέμε ότι κριτήριο πρέπει να είναι οι σύγχρονες ανάγκες του λαού και όχι οι business των λίγων. Τώρα χρειάζεται να αξιοποιηθεί όλο το επιστημονικό δυναμικό και η ανάπτυξη της τεχνολογίας για να υπάρξει διαχείριση των απορριμμάτων με κριτήριο την υγεία και την ποιότητα ζωής του λαού. Με δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου φορέα διαχείρισης και τελικής διάθεσης των αποβλήτων, που θα έχει προτεραιότητα στην πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων και την πρόθεση της ανακύκλωσης, με διαλογή στην πηγή. Με καθορισμό σύγχρονων όρων για την ορθολογική και ασφαλή αποκομιδή των απορριμμάτων. Να ενισχυθούν οι Δήμοι με τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό, το ανθρώπινο δυναμικό και τους πόρους για την αποκομιδή των δημοτικών αποβλήτων. Με διασφάλιση της κατάλληλης υποδομής για χωριστή διαλογή διαφορετικών ειδών απορριμμάτων. Με αξιοποίηση όλων των σύγχρονων δυνατοτήτων να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην ανακύκλωση και στη διαλογή στην πηγή. Με δημιουργία μονάδων επεξεργασίας και χωροθέτηση με επιστημονικά κριτήρια και μακριά από κατοικημένες περιοχές. Δεν χωρά αμφιβολία ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Όμως δεν μπορούμε να δεχτούμε τα αποτελέσματα μιας πολιτικής που όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά το διαιωνίζει και το επεκτείνει. Αλήθεια, με ποια επιστημονικά κριτήρια γίνεται η συνολική διαχείριση των απορριμμάτων ή με ποια επιστημονικά κριτήρια επιλέγονται κάθε φορά οι εκάστοτε χώροι διάθεσης απορριμμάτων?
επιλέγονται με κριτήριο την απόσταση από κατοικημένες περιοχές, την απόσταση από ρέματα και θάλασσα, την απόσταση από αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά μνημεία, από προστατευόμενες περιοχές. Όχι. Γιατί αυτά είναι ψηλά γράμματα μπροστά στα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Τους το λέμε δυνατά. Δεν έχουμε δύο ζωές για να τους χαρίσουμε αυτή. Παραμένουμε ενωμένοι και δυνατοί, διαφυλάσσουμε τη μεγάλη μας κατάκτηση, που είναι η συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών στη Δυτική Αθήνα και στη Δυτική Αττική. Τις δεκάδες αποφάσεις σωματείων, συλλόγων και φορέων που σήμερα, Παγκόσμια Μέρα του Περιβάλλοντος, γίνονται μια μεγάλη κραυγή αγωνίας που λέει «Δεν μπορώ να αναπνεύσω». Και ταυτόχρονα γίνονται κάλεσμα αγώνα που λέει ότι δεν πάει άλλο. Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Δεν θα μας διασπάσουν ούτε η κυβέρνηση και η περιφέρεια, αλλά ούτε και ορισμένοι που αυτοβαφτίζονται συλλογικότητες, αλλά δεν εκπροσωπούν ούτε τον εαυτό τους και προσπαθούν από την πίσω πόρτα να ξεπλύνουν ευθύνες προηγούμενων κυβερνήσεων και περιφερειακών αρχών. Φωνάζουμε δυνατά, Δυτική Αθήνα, Θριάσιο, Φιλή, να κλείσει τώρα η χωματερή.